κάθε χρόνο, σε κάθε περίοδο που κλείνει το εστιατόριο, γιατί το εστιατόριο κλείνει και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και το καλοκαίρι, προσπαθούμε και πιέζουμε ώστε να μείνει ανοιχτό, να συνεχίσουν να εργάζονται οι εργαζόμενοι μέσα με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Για λίγες ημέρες, για λίγες ημέρες. Ναι, τώρα μιλάμε για ένα μήνα ολόκληρο. Για ένα μισή μήνα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου κυβέρνηση, Βρετανία και η Νεδιβίμ δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για τη σύντηση των εστιακών το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή θα μείνουν στην εστία πάνω από 50 παιδιά, ένα διόλου μελιτέο νούμερο. Και μέχρι στιγμής η αντιμετώπιση που βρίσκουμε από το Νεδιβίμ και την Βρετανία είναι πως κανένας νόμος αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει αυτό που εμείς ζητάμε. Βαγγέλη, εμείς κάνουμε το εξής ερώτημα. Αν δεν το καλύπτει, πείτε μου. Πέρσι το καλοκαίρι σας διευκόλυναν και το άφησαν ανοιχτό? Κοιτάξτε, καλοκαίρι το είχαν αφήσει, αν θυμάμαι καλά, καταφέραμε βασικά κατά την πίεση του συλλόγου έμενε ανοιχτό το εστιατόριο. Πρέπει να είχε γίνει το 2019 και είχαμε καταφέρει πέρσι και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και φέτος και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και καταφέραμε ότι συγκεκριμένες μερίδες ερχόταν στην εστία και τρώγανε φοιτητές. Άρα αν το καταλαβαίνω εγώ σωστά, Χριστούγεννα Πάσχα αυτό έγινε δεκτό, ναι. Αλλά το 2020 το καλοκαίρι και το καλοκαίρι του 2021 αυτό δεν το έκαναν δεκτό. Όμως το αίτημά σας είναι πολύ λογικό γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τις πολλές δυσκολίες που υπάρχουν. Συγγνώμη, πέρσι το καλοκαίρι πώς είχαν μείνει στις εστίες, παιδιά? Κοιτάξτε, πάνω κάτω μένει ένα σταθερό νούμερο, 50-60 άτομα, είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν, είναι πέρσι, παιδιά που λοιπόν, βρήκατε λύση. Μπορούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια του. Ναι, και αυτό λέμε, απαιτούμε και τώρα. Απαιτούμε συγκεκριμένες μερίδες. Πέρσι γιατί μπορούσαν να βρουν λύση και φέτος δεν μπορούν? Τι να πούμε κι εμείς. Αυτοί το ξέρουν καλύτερα μάλλον από εμάς και αν μπορούν να βρουν λύση και φέτος δεν μπορούν. Έχετε επικαλεστεί οικονομικούς λόγους? Και η απάντηση ποια ήταν? Είναι το βασικό αυτό που λέμε, ότι φέτος με το κύμα ακρίβειας που έχει μαστίζει τις οικογένειές μας και το βλέπει όλος ο κόσμος, δηλαδή όταν έχει φτάσει βενζίνα 2,5 ευρώ και το να πας στο σούπερ μάρκετ, ναι, τακτοπλοϊκά επίσης έχουμε ένα φίλο εδώ πέρα, ένα συνάδελφο στην εστία, κάνει 52 ευρώ το φοιτητικό εισιτήριο για να πας στην Άξο για να γυρίσεις. Και πας στο σούπερ μάρκετ με 30 ευρώ και δεν σου φτάνουν να πάρεις ένα πακέτο τσίχλες και ένα ψωμί του τόστ. Τι θα βγάλουμε πέρα ακριβώς? Δηλαδή ο άλλος πληρώνεται 40 ευρώ μεροκάματο, όπως είπαμε και πριν. Με τις άλλες εστίες έχετε μιλήσει? Με τις άλλες εστίες είστε πιο οργανωμένοι, εννοώ, για να δείτε μήπως μαζικά κάνετε κάτι? Την πρώτη κινητοποίηση την είχαμε πάει στο Νεδιβίμ μαζί με τις εστίες του ΕΚΠΑ και τη ΦΕΑ, τη Φοιτητική Εστία Αθηνών. Που είχαμε αντιμετωπίσει την ίδια στάση, μια ανένδοτη στάση και από το Νεδιβίμ. Ξέρετε ποιο είναι και το πιο ειρωνικό, να σας πω την αλήθεια? Ότι σήμερα, επειδή πάλι επικαλούμαστε οικονομικούς λόγους, σήμερα ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή που δίνουν 600 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων. Δίνουν 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε μάνατζερ που προσλαμβάνουν και θα προσλάβουν και στο Πολυτεχνείο. Και όταν τους λέμε εμείς, δώστε τα ελάχιστα που μπορείτε να δώσετε για να εξασφαλίσουμε το φαγητό μας το καλοκαίρι, δεν έχουν φράγκο. Πηγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο στο Νεδιβίμ για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού στην εστία, για να μην παγώνουμε το χειμώνα και λιώνουμε το καλοκαίρι. Και μας λένε δεν υπάρχει φράγκο. Άρα μάλλον είναι και επιλεκτικές οι προτεραιότητες και οι ανάγκες της κυβέρνησης εδώ πέρα της Βρετανίας. Άρα εσείς μιλάτε με την Βρετανία, μιλάτε με το ίδρυμα διαβίου μάθησης, το οποίο εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να μην κλείσει, παιδιά, το εστιατόριο της εστίας, να μείνουμε 50 άτομα για καλοκαίρι, δεν έχουμε να πάμε στον τόπο μας. Και να στηρίζουμε. Εσείς από πού είστε, κύριε Καραγιάννη? Εγώ είμαι από τα Αγρίνιο. Από τα Αγρίνιο. Δεν θα πάτε το καλοκαίρι στο Αγρίνιο? Εγώ με τους χίλιους σκόπους κατάφερα να συγκεντρώσω ένα ποσό για να φύγω το επόμενο διάστημα, γιατί άμα μείνω και εδώ πέρα θα πεινάσω, να σας το πω έτσι. Μάλιστα. Και σας λένε ότι εμείς λύση δεν μπορούμε να βρούμε, βρείτε αλλού φαγητό, λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτό σας λένε? Κάπως έτσι μας λένε, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη που κάνανε μέχρι τώρα. Και σας λέω, είναι ηρωνικό και μας λένε και ψέματα και μας κοροϊδεύουν, γιατί το προηγούμενο διάστημα πώς κατάφεραν και το έκαναν αυτό το πράγμα? Είναι, θα πρέπει να βρουν πώς τρόπο κατάφεραν να το και κάνουν και τώρα. Και κάποιοι συγκεκριμένοι. Και να στηρίξουν τους φοιτητές μας. Και το ζήτημα είναι το εξής. Εμείς είχαμε και συγκεκριμένα αιτήματα.